Σήμερα είχαμε ένα γειτονικό ντέρμπι. Προερχόμαστε από δύο άσχημα αποτελέσματα, με τη Σκόπελο και με το Διαγόρα. Έπρεπε οπωσδήποτε να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης. Ξέρουμε από την αρχή ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Το Αχίλιο ήθελε και αυτό να πάρει με τη σειρά του κάποιους βαθμούς. Ξεκινήσαμε δυνατά, δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις. Είχαμε το δοκάρι με τον Μαρικ Λέν. Σε εκεί θα έφευγε και το άγχος, δεν τα καταφέραμε, δημιουργήσαμε κάποιες άλλες. Τελικά το γκολ ήρθε στα τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρόνου, που ήταν και κομβικό πιστεύω για να ξεκλειδώσει και η ομάδα. Να φύγει η πίεση, το άγχος και όλα αυτά. Στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας το σκόρ και όλα στο 1-0, μπήκαμε πιο καλά, πετύχαμε άλλα δύο γκολ. Εκεί ήρθε η αποβολή του τερματοφύλακα και το πέναλτι που πιστεύω ότι ήταν μια περίεργη φάση. Προσπάθησε τα Χίλιο να μπει ξανά στο παιχνίδι. Αλλά εμείς δείξαμε ψυχραιμία. Παρόλο που ήμασταν με 10 παίχτες, καταφέραμε να πετύχουμε ακόμα ένα γκολ και να σφραγίσουμε την νίκη. Θα ήθελα να ευχηθώ στο Αχίλιο καλή πορεία και να πληρώσει τους στόχους που έχει θέσει. Εμείς από τη σειρά μας έχουμε δύο εκτός έδρας παιχνίδια με τη Δήμητρα και τα Κανάλια. Μέχρι την ανάπαυλα πρέπει να τα κερδίσουμε και αυτά τα δύο. Γιατί η ομάδα πιστεύω ότι αδικείται μέχρι τώρα στο βαθμολογικό πίνακα. Ευχαριστώ.